adversity of life will teach you how to cry. It will show you that happiness is the only thing that can satisfy. Με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση σας καλωσορίζω σήμερα στην εγγένεια της αίθουσας προσεγγής τεχνολογίας του Σχολίνης. Αυτή η αίθουσα είναι το Σχολίνη του Σχολίου μας και η αγαπημένη φυσικά των παιδιών, γιατί εδώ μπορούν να δημιουργούν και να παράγουν τη δική τους μουσική. Για μένα είναι και προσωπικά μεγάλη ικανοποίηση να βλέπω την αίθουσα να τίθεται σε λειτουργία. Είμαι πραγματικά περήφανος γιατί το σχολείο εμπλουτίζεται με μια τέτοια καινοτομία, με μια τέτοια τεχνολογική δυνατότητα. Και παρακολουθώντας το μουσικό λύκειο να κάνει βήματα ανόδου, προόδου και καταξίωσης, σήμερα νομίζω ότι αποκτά δύο μεγάλες φτερούγες για να πετάξει πλέον πολύ πολύ ψηλά. Τούτη η αίθουσα όντως είναι μια πάρα πολύ όμορφη αίθουσα. Πιστεύω ότι η αγγελία της αίθουσας είναι πάρα πολύ σημαντικά. Είναι σημαντικά διότι δίνει και μεγαλώνει τις δυνατότητες του μουσικού λυκείου. Άκουσα με χαρά ότι όλοι είσαστε εξαιρετικοί μαθητές και εξαιρετικά παιδιά και θέλω να σας συγχαρώ για αυτό το πράγμα. Βρισκόμαστε στην ιδιαίτερη ευχάριστη θέση να είναι ο πρώτος καθηγητής μουσικής τεχνολογίας, ο οποίος έχει ενταχθεί στη Μουσικό Λύκειο Πάφου. Παλέψαμε για να στήσουμε την αίθουσα και να την εξοπλίσουμε με τελευταία τεχνολογία εξοπλισμό μέσα από μια δύσκολη οικονομική περίοδο με πολλές περιφοβές και περιορισμούς. Η σημαντικότητα της μουσικής τεχνολογίας είναι ιδιαίτερη, καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται και ο μουσικός έχει πλέον δυνατότητα να εξελίσσει τις δημιουργίες του τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά. Ένας μουσικός, πέρα από την εκμάθηση μουσικού οργάνου, μπορεί μέσα από αυτές τις γνώσεις να εξελιχθεί σε παραγωγό μουσικής, να ασχοληθεί με την ηχοληψία, τη σύνθεση και τις υπογραφείς. Σήμερα, στα εγγένεια της αίθουσας, είναι ένα βήμα προς το μέλλον των μαθητών μας και προς ένα ενιαίο όραμα και ένα εκπαιδευτικό σύστημα που προσφέρει γνώσεις, πρακτική και παράλληλα προετοιμάζει τους μαθητές μας για να ενταχθούν ενεργά στη μουσική αγορά.